Σε κατάργηση μισθών, συντάξεων αλλά και επιδομάτων ανεργίας ή θέρμανσης προχωρούν οι τράπεζες για χρέη στο δημόσιο έπειτα από καταιγίδα εντολών που στέλνουν οι ΔΟΗ κατ' επιταγήν του Υπουργείου. Το ακατάσχετο που ισχύει για ποσά έως 1.000 ευρώ προσπερνάται με τη λογική ότι μετά την πάροδο 24 ωρών από την πίστοση του λογαριασμού το ποσό που υπάρχει θεωρείται κατάθεση και όχι μισθός, σύνταξη ή επίδομα. Σε κατάσχεση 24 ώρες μετά την κατάθεση μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, μέχρι και του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης που η πληρωμή του ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, προχωρούν οι τράπεζες ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τον νόμο που ορίζει το ακατάσχετο για τους οφειλέτες του δημοσίου. Το δημόσιο που προσπαθεί να βάλει βαθιά το χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του, αντί να προχωρήσει στην έκδοση διάταξης νόμου, θέτοντας συγκεκριμένους κανόνες, παίζει την κολοκυθιά με τις τράπεζες για το ποιος έχει την ευθύνη να ελέγχει αν ο λογαριασμός είναι μισθοδοσίας ή το ποσό αφορά επιδόματα που δεν μπορούν να κατασχεθούν. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη, επισημαίνοντας πως ο νόμος είναι σαφής και δεν πρέπει να παραβιάζεται. Όταν έρχεται εντολή από την εφορία προς την τράπεζα για κατάσχεση κάποιου ποσού το οποίο οφείλει ο πολίτης στο δημόσιο, θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή από πλευράς των τραπεζών, να προσέχουν δηλαδή αν οι λογαριασμοί στους οποίους υπάρχει ένα ποσό είναι μισθοδοτικοί, είναι συντάξεως ή είναι λογαριασμοί στους οποίους κατατίθεται ένα ασφαλιστικό επίδομα και να μην το κατάσχουν τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ. Η διαιώνιση όμως αυτής της παρεξήγησης έχει αφήσει ανεξέλεγκτες τις τράπεζες να ορίζουν από μόνες τους ποια ποσά θεωρούνται καταθέσεις και ποια όχι. Συγκεκριμένα, αν και οι τράπεζες οφείλουν να ελέγχουν από πού προέρχονται τα ποσά που υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό πριν προχωρήσουν σε κατασχέσεις που τους έχει ζητήσει η εφορία, ακολουθούν διαφορετική πρακτική. Θεωρούν δηλαδή ότι αν περάσουν 24 ώρες από την κατάθεση του μισθού, τη σύνταξη ή του επιδόματος και δεν εκταμιευθεί, το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται απλή τραπεζική κατάθεση και ως εκ τούτου πάβει να προστατεύεται από το ακατάσχετο. Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη πρακτική, οι εφορίες αλλά και οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που προστατεύονται από το ακατάσχετο, ακόμα και για οφειλές που φτάνουν το 1 ή τα 2 ευρώ. Όταν έρχεται μια καταγγελία σε εμάς και σας είπα ότι είχαμε αρκετές καταγγελίες, ήρθαμε αμέσως, συνεννοηθήκαμε με τον πολίτη, το ρωτήσαμε για ποιο ποσό πρόκειται και αν αυτός ο λογαριασμός και το ποσό αφορά σύνταξη ή μισθό, και αμέσως παίρνουμε τηλέφωνο ή κάνουμε έγγραφο συνήθως στην εφορία για άρση της κατάσχεσης και η οποία γίνεται από πλευράς εφορίας. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Παναγιώτη Τσίριτση, ο οποίος είναι ο πλειοψηφιακός